Όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Σγόρα Ελλάδα τι. Καταρχήν κύπελο στο βόλεϊ και πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, πάω. Τραγωδία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον πάντως και το συζητάγαμε λίγο στο διάλειμμα είναι το άθροισμα των δύο hashtag. Που συνέλθετε με το επιστρέψαμε, με το ήρθαμε. Ήρθαμε, δεν ήρθατε. Πολλαπλώς. Τα ζητήματα, πολλαπλώς. Καταλάβατε. Κύριε Βαμβιτσιώτη, καλημέρα από την Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και στον κύριο Μανιάτη από το Πασόκ Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλημέρα. Και τον κύριο Λυκούδη από το Ποτάμι. Καλημέρα. Και Επιτροπή Διαλόγου για την Κέντρο Αριστερά. Το βάλα όλα μαζί, κύριε Λυκούδη, και σας καλημέρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λιγάκι. Κλείσαμε, τελειώσαμε, ψηφίσατε και τέλος. Όλα δεδομένα και οι φόροι και οι έμεσοι φόροι και ο κόφτης. Και... από ό,τι βλέπω, θα έχετε και μια υποστήριξη και από αλότερες δυνάμεις εδώ δίπλα σας από τον κύριο. Από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Βαρουτσιώτης. Κάτσε να δούμε, κλείσαμε όλα. Γιατί αργεί η ιστορία του κόφτη, δεν το έχουμε κλείσει. Καταρχήν, για να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια σειρά, είναι γεγονός ότι μέχρι αυτή την Κυριακή και μέχρι το Eurogroup της Τρίτης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια πορεία ενός εξαμήνου με αρκετά δύσκολη διαπραγμάτευση και συνεχή. Και αυτό είναι και η απάντηση στο γιατί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε κάποιες νομοτεχνικές επεξεργασίες. Για τον κόφτη, λέτε. Σε αρκετά ζητήματα. Και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο γίνονται διεργασίες. Θα τελικά για να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς θα πάει. Υπάρχει μια ανακοίνωση, μια διαρροή από το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς έτσι κι αλλιώς αυτό που ξέρουμε είναι ότι μέχρι την Κυριακή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί όμως υπάρχει. Γιατί μας ζητάνε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ότι μας ζητάνε πιο συγκεκριμένα πράγματα για τον κόφτη και όχι αόριστα έτσι όπως το θέλει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αμνηστία σε αυτό που θέλει η κυβέρνηση. Αυτό που θέλει η κυβέρνηση και αυτό που έχει προτείνει είναι αυτό το οποίο ισχύει στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση ότι με σεβασμό στο Σύνταγμα και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες η κάθε κυβέρνηση μπορεί να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει η οικονομία και θα δημιουργεί καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι γνωστά και δεν έχουν για κανένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο, διότι εμείς δεν πρόκειται. Αν μας επιβληθεί να πάμε σε μισθούς συντάξεις φόρους. Διότι εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε. Γιατί εσείς θέλετε να πάτε στο ΕΣΠΑ στους ΟΤΑ, κάτι τελείως απροσδιορίστο. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε σε τίποτα το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία από το συμβιβασμό που κάναμε τον Ιούλιο. Και αυτό το οποίο ψηφίσαμε τον Αύγουστο στη Βουλή, περισσότεροι εξημονή, ίσως και όλοι από τους παρόντες. Δεν έχει επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ το τελευταίο εξάμηνο. Αντιθέτως, έχει ελαφρυνθεί πολύ, γιατί έχουμε πετύχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα οι Έλληνες παραγωγοί το 2015. Ορίστε. Λέτε για τους Έλληνες πολίτες δεν έχουν επιβαρυνθεί. Λέω ότι η Ελλάδα συνολικά και προφανώς οι Έλληνες πολίτες δεν θα επιβαρυνθούν περισσότερο από αυτά που συμφωνήσαμε τον Ιούλιο και που ψηφίσαμε στη Βουλή τον Αύγουστο, διότι οι αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Αλλά και η στάση μας μέσα στα όργανα της Ευρώπης ήταν τέτοια τον Αύγουστο, τους που έδωσε και το, το πλαίσιο της προσαρμογής μέσα στη συμφωνία. Αυτό δηλαδή που έλεγε ότι θα έχουμε μείον 0,25% το 2015 μέχρι 3,5% ναι. το 2018 είναι αυτό το οποίο ψηφίσαμε ναι. πράγματι τους όλοι. Τους φόρους δεν τους ξέραμε βέβαια τότε, ήταν ένα γενικό πλαίσιο. Και το είχαμε προβλέψει από τότε ότι θα υπάρχει μια ισορροπία της τάξης του 1% από το ΑΕΠ, από το ασφαλιστικό, 1% ναι. παίρνουμε, ρε, παιδιά, από αυτό, τη φορολογία εμείς. Και 1% από την έμεση. Να σας... αυτό ρωτάει, που ήταν όμως καλά. Πολύ σημαντικό ναι, ήταν να βρούμε μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης και της ζήμωσης στα ευρωπαϊκά όργανα ναι. ένα μείγμα το οποίο θα είναι το λιγότερο δυνατό επώδυνο για την ελληνική κοινωνία. Γιατί ήταν προφανές, και να το πω λιγάκι εισαγωγικά για να μην κοροϊδευόμαστε, ότι τη χώρα μας την είχε φαλιρίσει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την είχε χρεοκοπήσει και πολιτικά αλλά και οικονομικά και έπρεπε να αναλάβουμε εμείς και το αναλάβαμε. Για να τη συνεχίσετε. Να σώσουμε, μια και καλή. Να σώσουμε τη χώρα. Θα παρακαλούσα να κρατήσουμε λίγο ένα επίπεδο συζήτησης. Ναι, παρακαλώ. Είναι η ίδια πολιτική. Τώρα, κύριε Φάμε, λέτε πράγματα που δεν στέκουν. Δεν αφορούν την ελληνική κοινωνία η οποία ζορίζεται. Βγαίνει από το πρόγραμμα, κύριε Φάμε. Θα σας περιγράψω. Πιστεύετε ότι μπορείτε να πάρετε 5,4 δις από τους Έλληνες σήμερα? Επειδή εγώ σας αντιμετωπίζω και όσες φορές έχω έρθει εδώ, με την σοβαρότητα αλλά και την επικοινωνία που έχουμε και προσωπικά. Τώρα, σχολιάκια υπάρχει... του είδους θα πάει προς τα κάτω. Όχι, κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ πολύ. Σας ρωτάω, επειδή είμαστε σε δημόσιο χώρο, θέλω να εκπροσωπήσω αυτό που εκπροσωπώ. Σύμφωνα. Την κοινωνία η οποία υποφέρει γιατί κάποιοι καταστρέψαν την πατρίδα μας. Καμία αντίρρηση. Σας προσφέρω λοιπόν ότι επειδή εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν και κάνουμε την πολιτική μόνο προς όφελος της κοινωνίας, γιατί και οι καρέκλες που έχουμε καταλάβει είναι προσωρινές. Δεν είμαστε από τζάκια, δεν είμαστε από πολιτική καριέρα, ούτε από πολιτική του δικοματισμού. Μισό, μισό. Εγώ θέλω να καταλάβω εγώ λέω, πώς λοιπόν, σε μια κοινωνία. Πώς μπορεί λοιπόν να βγει το μείγμα. Να βγει το μείγμα λοιπόν. Γι' αυτό ο κόσμος λέει,
Ναι, όντως η κοινωνία είναι καθημαγμένη. Ναι, όντως η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, όπως σωστά λέγατε. Ωραία. Θα το υπογραμμίσω δύο φορές. Είχε φτάσει όχι στα ωριά της, τα έχει ξεπεράσει. Πώς μπορεί να βγει λοιπόν. Πώς μπορεί λοιπόν ένα πρόγραμμα να θεωρείται ότι θα πετύχει, όταν πετάει πάνω σε αυτό το τεράστιο και το προβληματικό περιβάλλον και επιβαρύνεται. Προφανώς, αυτό ρωτάμε. Λοιπόν, είναι αλλά, πρέπει. Καταρχήν να πω εισαγωγικά ότι το δείγμα των αριθμών που δεν μας δίνει όλη την εικόνα, γιατί η κοινωνία δεν είναι μόνο αριθμοί, δείχνει ότι μπορεί ακόμα και με τα capital growth και την ασφυξία να υπάρχει οικονομική παραγωγή και επισημαίνω ότι η βιομηχανική παραγωγή, το δίκτυο εξαγωγών και τον τουρισμό που είχαν διψήφια νούμερα πέρυσι. Και πρέπει να βρούμε λοιπόν το εργαλείο αλλά και τις πολιτικές για αυτή την εκτείναξη προς τα πάνω. Πώς μπορεί να βγει όμως. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στη συμφωνία που περάσαμε τον Αύγουστο και ψηφίσαμε όλοι, και το επαναλαμβάνω διότι πρέπει να υπάρχει και πολιτική τιμιότητα στη χώρα, κάποια στιγμή ας επιστρέψει και στα κόμματα που ασκήσαν εξουσία μέχρι τώρα, υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε ένα μείγμα που μέσα στα 5,4 δις που συμφωνήσαμε, περίπου 1,1 το χρόνο είναι το πακέτο λιτότητας, το κόστος μας. Για να το ξεπεράσει λοιπόν αυτό, πρέπει να δημιουργήσεις ένα αντίθετο, αντίρροπο κομμάτι οικονομικής πολιτικής, αλλά και η διοίκηση και η κοινωνία να ανόρθει. Γιατί δεν ήταν μέχρι τώρα. Τώρα θα λέω μας λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Το άθροισμα για το δεύτερο εξάμεινο του 2016, που είναι το ΕΣΠΑ, ο αναπτυξιακός, το πακέτο Juncker, η επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων, η ποσοτική χαλάρωση, είναι εργαλεία συν τις ληξιπρόθεσμες που δίνουν για μας, πέρα από τα δάνεια, μια εισρωή στην πραγματική οικονομία. Λέω παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση, εκτιμά γύρω στα 10 με 11 δις. Αυτό μαζί με την εξυγίανση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αλλαγή της δημόσιας λειτουργίας, μπορεί, πιστεύουμε ότι θα είναι, μάλιστα, η απόδειξη, γιατί η ελληνική κοινωνία απέδειξε, αυτό η παραγωγή. Πρέπει να πείσετε όμως το συνταξιούχο, αν θα κληθεί να πληρώσετε ένα τρίτο της σύνταξής του για να αφαιρεθεί το ΕΚΑΣ, πρέπει να τον πείσετε ότι είναι αντίρροπο. Δεν πρόκειται και το επαναλαμβάνω, κύριε Ριτζή. Ότι δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη που έχει ΕΚΑΣ, να το ξεκαθαρίσουμε. Κανένα συνταξιούχο, ο οποίο παίρνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 1.180 καθαρά στην τσέπη του, δεν θα μειωθεί και το ΕΚΑΣ θα αντικατασταθεί και υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης και προσωπική διαφορά για να αποκατασταθεί. Από το 18 και μετά. Είπατε όμως αυτόν που θα πάρει την άλλη εβδομάδα, θα με λέω ναι, το ΕΚΑΣ. Δεν θα πάρει. Φάμελε. Δεν θα πάρει, κύριε, κύριε Φάμελε, του ζητάτε αναδρομικά. Θα αποκατασταθεί, με προσωπική διαφορά, επαναλαμβάνω, η σύνταξη στο μηνιαίο επίπεδο που είναι κύριε κάτω Φάμελε, από 1.180 αυτό που λέτε. Μη λέτε ανακρίβειες. Από τον επόμενο μήνα που θα πάρει τη σύνταξή του ο συνταξιούχος, θα δει μείωση και θα του ζητήσουν και αναδρομικά από 1ης 1ου. Λοιπόν, το ξέρετε το θέμα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι μάλλον εσείς συνεχίζετε να αναπαράγετε μία δυσιδαιμονία, τρομολαγνία, η οποία υπάρχει από τα μέσα ενημέρωσης, που λέει ότι θα μειωθούν και οι χαμηλές συντάξεις. Θα υπάρχει εξορθολογισμός των συντάξεων. Θα υπάρχει αποκατάσταση του ΕΚΑΣ με την ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ χάνεται σταδιακά για 320.000 συνταξιούχους. Και ταυτόχρονα μπαίνει η Εθνική Σύνταξη. Θα δούμε τι θα γίνει μετά το 18. Εσείς γιατί μετά το 18. Θα δούμε. Εγώ σας λέω λοιπόν σίγουρα ότι έχει υπάρξει δέσμευση και έχει ανακοινωθεί. Μα δεν έχει. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα ότι θα μειωθεί η σύνταξη. Και εγώ σας λέω, καμία δεν έχει μειωθεί πέρα από την υγειονομική εισφορά, την οποία δέχομαι ότι μπήκε. Και αυτό είναι μια δέσμευση δική μας, γιατί έστω πλέον στον υγειονομικό τομέα. Αλλά και την αγοραστική δύναμη. Ελάτε για να προλάβουμε να κάνουμε τον πρώτο κύκλο. Κύριε Βαρουτσιώτη, η Νέα Δημοκρατία όντως θα ψηφίσει